δεν χρειάζονται συστάσεις για τον καλεσμένο στο τέταρτο μέρος της εκπομπής μας. Είναι ο κύριος Νίκος Τζόρτζογλου, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου. Να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά. Για ακόμα μία φορά θα τοποθετηθεί μέσα από την Κρήτη σήμερα. Πώς είστε? Καλησπέρα, Νίκο. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσει στην εκπομπή. Και η αλήθεια είναι. Πολύ καλά. Χαίρομαι διότι μέσα από την συζήτηση με τον κύριο Τζόρτζογλου βγαίνουν και ειδήσεις. Οπότε χαίρομαι διπλά σήμερα, πέρα από την παρουσία σας. Λοιπόν, μία ατζέντα η οποία αφορά βέβαια το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, το Μητρό, ομάδες ιστορικές όπως ο Εργοτέλης, ο ΠΟΑ και η πορεία του ΟΦΗ βέβαια φέτος, τα ταλέντα της Κρήτης, μία πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν και βέβαια το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να ξεκινήσουμε, κύριε Τζόρτζογλου. Διανύουμε και το γνωρίζετε πολύ καλά. Έχετε τοποθετηθεί κι εσείς μια κρίσιμη περίοδο για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Περιμένουμε το προσεχέ Σαββατοκύριακο να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Αυτό είπατε και στη σύσκεψη της προηγούμενης Δευτέρας. Αύριο περιμένουμε και τη συνεδρία στη ΣΕΠΟ. Ποιο είναι το κλίμα? Σίγουρα το κλίμα είναι το γενικότερο κλίμα. Είναι υπέρ της επανέναρξης των πρωταθλημάτων. Δηλαδή, όλα τα σωματεία, όλοι οι παράγοντες, όλοι οι φύλαθλοι, όλοι οι ποδοσφαιριστές, διαιτητές, προπονητές, όλη αυτή η ποδοσφαιρική κοινωνία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου επιθυμεί σίγουρα να ξαναρχίσουν τα πρωταθλήματα. Θεωρώ ότι και αύριο η απόφαση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να ξαναρχίσει πάλι η μπάλα να τρέχει στο γήπεδο και όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το χώρο αυτό, με το ποδόσφαιρο, να το απολαύσουμε όπως το κάναμε πάντα. Λοιπόν, λέξη κλειδί, Μητρό, ποια η θέση σας για το Μητρό μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και τη νέα παράταση βέβαια που δόθηκε από τον Υφυπουργό? Ναι, σίγουρα το Μητρό είναι μια αμαρτωλή ιστορία. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς και σαν φιλοσοφία, αν και λέμε ναι στο νοικοκύρεμα, αλλά ο τρόπος όμως που προσπάθησε ο κύριος Αυγενάκης να επιβάλλει αυτό το βίαιο τρόπο και μιλώντας για ισότητα, ότι θέλει να φέρει ισότητα στο ποδόσφαιρο, είναι νομίζω λάθος. Και είναι λάθος για ποιο λόγο? Γιατί όταν προσπαθούμε να φέρουμε ισότητα, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, μεταξύ ανίσων, είναι ό,τι πιο άνισο και πιο άδικο. Δεν μπορεί δηλαδή να ζητάς από ένα ερασιτέχνη παράγοντα, από ένα χωριουδάκι, από τον Υπηδητό, από το Ασίμι, από μια μικρή κοινωνία που αυτός ο πρόεδρος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν έχει τους λογιστές, δεν έχει τους δικηγόρους, ώστε να μπορέσει να μαζέψει τα χαρτιά όπως μπορεί ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Εργοτέλης, ο Όφη. Αυτό λοιπόν ήταν ένα, για μένα, σαν φιλοσοφία, ναι, να νοικοκυρευτούμε, όχι όμως με αυτό το βίαιο και εκβιαστικό τρόπο. Δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε σε ένα πρόεδρο που είναι σε ένα μικρό χωριό ότι αν δεν μου φέρεις αυτά τα χαρτιά, τα οποία χαρτιά, όταν μιλάμε για χαρτιά, μιλάμε για το φάκελο της Κύπρου, έτσι. Δεν μιλάμε για απλά πράγματα. Τρέξε, βρες, πλήρωσε. Έτσι, πλήρωσε δικηγόρους, πλήρωσε λογιστές. Όταν αυτός ο άνθρωπος, και ιδιαίτερα σε μια κρίση, σε μια εποχή πανδημία, σε μια εποχή που το μπακαλικάκι στο χωριό έχει κλείσει, δεν μπορείς, κύριε Αυγενάκη, αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον φουκαρά, να τον εκβιάζεις και τον απειλείς ότι αν δεν μου φέρεις τα χαρτιά αυτά, θα σε πετάξω έξω από το γήπεδο. Σε αυτές τις στάσεις, τι απαντά ο κύριος Αυγενάκης? Ο κ. Αυγενάκης δυστυχώς δεν απαντούσε, πέρα από την προηγούμενη εβδομάδα που πιστεύω με εντολή, άνωθεν εντολή φαντάζομαι από το Μαξίμου, αναγκάστηκε να κάνει αυτή την κυβίστηση που έκανε, που ήταν ένα θετικό βήμα, να τα λέμε όλα, μισό βήμα, αλλά ήταν ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση και άφησε σχεδόν ελεύθερα τα σωματεία με μια απλή αίτηση, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται πλέον όλος αυτός ο γολγοθάς της γραφειοκρατίας για να μπορέσει, ας πούμε, ο Νιπηδητός ή το Ασίμι να παίξει ποδόσφαιρο. Είπε με μια τροπολογία από τις πολλές που είχε κάνει, κάντε μια απλή αίτηση όσοι έχετε αθλητική αναγνώριση και θα μπορείτε να παίξετε ποδόσφαιρο, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα γήπεδα. Αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Και ήταν ένα θετικό βήμα, ξαναλέω, γιατί μπορούμε σήμερα να πούμε ότι ακόμα και στο Ηράκλειο που είχαμε κάποιο πρόβλημα, είμαστε κατά 90% νομίζω
σχεδόν έτοιμη. Ναι. Μάλιστα. Να πάμε στα τοπικά πρωταθλήματα, να εστιάσουμε κυρίως στην Α1 με τη συμμετοχή δύο ιστορικών σωματείων, όπως είναι βέβαια του Ηρακλείου, αναφέρομαι στον Εργοτέλη και στον ΠΟΑ. Εργοτέλης μέχρι πρώτον στη Super League 2 και ΠΟΑ βέβαια με μια μακρά πορεία στις εθνικές κατηγορίες. Γενικά αυτή η εξέλιξη τι σημαίνει για την ΕΠΣ? Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, είναι ανάμεικτα οι σκέψεις που μπορεί να κάνει ένας παράγοντας και ιδιαίτερα εγώ που ηγούμαι στον ομό στο ποδόσφαιρο. Από τη μια αναβαθμίζεται το τοπικό ποδόσφαιρο, διότι όταν έχεις αυτά τα βαριά ονόματα, τον Εργοτέλη, αυτή τη μεγάλη ιστορική ομάδα, όταν έχεις τον ΠΟΑ Τσαλένιου, αν θέλετε και τον Ποσειδώνα, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια είναι σε αυτή την κατηγορία, μας παραπέμπει, μας πάει πίσω σε δεκαετίες του 60, του 70, που είχαμε ένα ποδόσφαιρο, ένα τοπικό ποδόσφαιρο το οποίο έχει όλα αυτά τα ονόματα. Αυτή είναι αισιόδοξη ανάγνωση. Αυτή είναι η. Ναι, ναι, είναι το γόητρο, το αισιόδοξο που λέμε ότι το τοπικό ποδόσφαιρο. Από την άλλη, όταν βλέπεις, ας πούμε, τον Εργοτέλη, τον ΠΟΑ, ομάδες οι οποίες πέρσι, πρόπερσι, πριν 3-4 χρόνια παίζανε σε μεγάλες κατηγορίες. Ιδιαίτερα ο Εργοτέλης έπαιζε στη Super League και σε κάποια στιγμή έρχεται να παίζει στο τοπικό. Αυτό είναι, δημιουργεί ένα. Ένα περίεργο συνέστημα που για μένα όμως, και αυτό το λέω και στους εργοτελίτες όπως το λέω και στους ποατζίδες, δεν θα πρέπει να υπάρχει, γιατί αν θέμε τη σωστή φιλοσοφία του ποδοσφαίρου, αυτό που θα πρέπει να αγαπάμε σήμερα δεν είναι αν η ομάδα μας βάζει πολλά γκολ, αν η ομάδα μας κατακτάει πολλούς βαθμούς, αν παίρνει πρωταθλήματα, γιατί με αυτή τη φιλοσοφία θα έπρεπε να είμαστε όλοι Μπαρτσελόνα, θα έπρεπε να είμαστε όλοι Ρεάλ. Τον Εργοτέλη τον αγαπάμε γιατί έχει μια ιδιαίτερη φιλοσοφία. Τον ΠΟΑ τον αγαπάμε επειδή έχει μια ιδιαίτερη φιλοσοφία. Έχει μια προσφυγιά, έχει κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να ξέρουν οι φίλαθλοι και του Εργοτέλη και του ΠΟΑ. Τον Εργοτέλη τον υπηρετήσατε βάψει χαμηλές κατηγορίες, έφτασε στην πρώτη κατηγορία. Γιατί έφτασε ως εκεί, το μυστικό της επιτυχίας, το οποίο ίσως πρέπει να ακολουθηθεί και να υιοθετηθεί και σήμερα? Καταρχήν να πω ότι δεν ήμουν μόνος μου, ήταν οι συνεργάτες μου, οι οποίοι κατά σύμπτωση σήμερα τυχαίνει περισσότεροι να είναι στον Εργοτέλη, με πρώτο τον Γιώργο του Στιακάκη. Ήταν μια συγκυρία, ήταν πολλά πράγματα μαζί, ήταν η αγάπη, ήταν το πάθος, ήταν ότι είμαστε πολύ μαζί, ήταν ότι είμαστε ενωμένοι, ήταν το γεγονός ότι είχαμε τύχη. Όλα αυτά μαζί και περισσότερο με τη δουλειά, το μεράκι και όλα αυτά βοήθησαν ούτως ώστε ο Εργοτέλης από τη Δέλτα Εθνική να φτάσει στη Super League 1. Αυτό ήταν. Δεν ήταν και κάτι. Βέβαια ταλέντα, η αλήθεια είναι. Πολλές φορές μιλάτε για την Ακαδημία του Εργοτέλη, για τα ταλέντα τα οποία έχουν αναδειχθεί. Και θέλω να σας ρωτήσω, με βάση την υπάρχουσα συγκυρία και τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας, μπορεί η ομάδα του Εργοτέλη να στηριχθεί σε αυτά τα ταλέντα? Φυσικά. Φυσικά. Και εγώ, σαν παράγοντας, Νίκο, αυτό που με κάνει να αισθάνομαι όμορφα, να αισθάνομαι υπερήφανος, περισσότερο ακόμα και από αυτό που προανέφερε με προλίγου, ότι με ηγέτη εμένα στον Εργοτέλη. Ο Εργοτέλης ανέβηκε 4 κατηγορίες και από τη Δέλτα πήγε στη Super League. Δεν είναι αυτό που με κάνει τόσο υπερήφανο, όσο με κάνει υπερήφανο αυτό το αθλητικό κέντρο που μαζί με τους συνεργάτες μου δημιουργήσαμε στο Μαρτινέγκο, το οποίο είναι μια αστήρευτη, μια ασταμάτητη γεννήτρια παραγωγής ταλέντων. Δηλαδή, αυτός είναι και ο λόγος που εγώ νιώθω όμορφα, γιατί φανταστείτε ότι σήμερα ή μάλλον τα τελευταία χρόνια η Εθνική Ομάδα της Ελλάδος, από τα παιδιά που γαλουχήθηκαν σε αυτό το γήπεδο, το Μαρτινέγκο, σε αυτή τη χρυσή γενιά, είναι παιδιά που και σήμερα είναι ο Μπουχαλάκης, που έμαθε ποδόσφαιρο στο Μαρτινέγκο, είναι ο Καρέλης, είναι ο Κούτρης, είναι ο Σάλιακας και πολλοί άλλοι ακόμα ποδοσφαιριστές, οι οποίοι βγήκαν από αυτό το πράγμα, από αυτό το αθλητικό κέντρο που δημιούργησα μαζί με τους συνεργάτες μου, με τον συνεταίρο μου, τον Γιώργο τον Σουλτάτο, με τον Στιακάκη, με όλους αυτούς και που υπάρχει και που θα συνεχίσει να παράγει ποδοσφαιριστές. Απλά θεωρώ ότι χρειάζεται, τα παιδιά αυτά δεν θα πρέπει να φεύγουν, δεν θα πρέπει δηλαδή να τα αφήνουμε να φεύγουν. Και πιστεύω ότι ο Εργοτέλης με αυτό τη γεννήτρια παραγωγής αθλητών και ανθρώπων θα ξαναμπορέσει πολύ σύντομα ή στα επόμενα χρόνια να ξαναβγεί στις μεγάλες κατηγορίες. Να περάσουμε στην ομάδα του Όφη, σε αυτή την αγωνιστική κρίση που διανύει. Ποια η γνώμη σας και για ποιους λόγους βέβαια βρίσκεται στα χαμηλά της βαθμολογίας? Με υψηλές προσδοκίες ξεκίνησε πάντως χρονιά.
Ναι, πιστεύω ότι ο Όφη, καταρχήν εγώ προσωπικά με διπλή ιδιότητα και σαν φίλος του Όφη, αλλά και σαν πρόεδρος της Ένωσης που ανήκει αυτή η ομάδα, αισθάνομαι ευλογημένος, αισθάνομαι όμορφα, γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι ίσως από τις λίγες ομάδες σήμερα στην Ελλάδα που είναι αυτόνομη, δεν ανήκει πουθενά. Έχει ένα πρόεδρο ο οποίος, αν και δεν είναι κριτικός, αν και δεν είναι Ηρακλειώτης, σήμερα έχει σκορπίσει αρκετά χρήματα σε αυτή την ομάδα. Η ομάδα έχει αξιοπρέπεια, έχει υπερηφάνεια, δεν έχει αυτές τις παλιές, αν θυμάστε, ιστορίες, τις παθογένειες με προσφυγές, με διάφορα άσχημα πράγματα. Σήμερα λοιπόν ο Όφη είναι μια υπερήφανη ομάδα, είναι μια αξιοπρεπέστατη ομάδα που είναι συνεπέστατη και που κυρίως στο κομμάτι αυτό που λείπει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ΕΦΑ αγωνίζεσαι, το fair play, δηλαδή παράγει αθλητικές συμπεριφορές και αθλητικές συνειδήσεις. Το αγωνιστικό, να είστε σίγουρος ότι εγώ τουλάχιστον αυτό πιστεύω, άλλωστε είμαστε ακόμα, καν δεν είμαστε στο 1/3 της σεζόν, η θέση βαθμολογική που έχει σήμερα δεν είναι αυτή που όλοι περιμέναμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτοί που έχουν τα ηνία στον Όφη, και ο κύριος Μπούσης και ιδιαίτερα ο Λισάνδρου, ο Μινάς ο Λισάνδρου, τον οποίο θεωρώ ένας από τους μεγαλύτερους σήμερα παράγοντες στην Ελλάδα, θα βρούνε αυτό που πρέπει να βρούνε και θα προχωρήσει Όφη όπως πρέπει. Λοιπόν, να κλείσουμε ελληνικό ποδόσφαιρο με το κλίμα έντασης μεταξύ των μεγάλων ομάδων, βέβαια, να παραμένει. Δυστυχώς, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η τοξικότητα, ένα ελληνικό ποδόσφαιρο που είναι μόνο στα λόγια ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχουμε ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όταν σήμερα το 80 με 85% των ποδοσφαιριστών στη Σούπερ Λίγκα είναι ξένοι. Όταν οι περισσότεροι διαιτητές στα μεγάλα παιχνίδια είναι ξένοι. Όταν ο αρχιδιαιτητής είναι ξένος. Όταν το μεγάλο μέρος των προπονητών είναι ξένοι. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα ποδόσφαιρο ελληνικό μόνο στα λόγια, το οποίο αυτοί που δημιουργούν αυτή την τοξικότητα έχουν και το βάρος της ευθύνης. Δεν είναι ποδόσφαιρο, δηλαδή καθημερινά αυτό που πρωταγωνιστεί στα μέσα είναι οι βρισιές, είναι οι πολιτικές στραβιές, η τοξικότητα κτλ. Και γενικότερα το ποδόσφαιρο, Νίκο, όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και εδώ θα είναι η μεγάλη ευθύνη ο Λευτέρου Σαβγενάκης. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Super League 2, το ξέρω ότι δεν έχουμε Super League 2. Είναι Νοέμβριος όπου να είναι και δεν ξεκινάει η Super League 2. Η Γάμα Εθνική δεν ξεκινάει. Το τοπικό ποδόσφαιρο δεν έχει ξεκινήσει. Όλα αυτά είναι προβλήματα δυστυχώς που δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Μάλιστα. Τις τελευταίες δεκαετίες τουλάχιστον. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Θέλω να σας ρωτήσω, τελευταία ερώτηση. Τα σωματεία της ΕΨΥ θα περιμένουν κάτι το επόμενο διάστημα? Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό, υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις? Ναι, επειδή για 2-3 χρόνια η καραντίνα και ο COVID δεν μας άφησε. Ήδη προγραμματίζουμε τις επόμενες μέρες να ξεκινήσουμε κάποιες εκδηλώσεις. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε μια τέτοια εκδήλωση και μάλιστα έχουμε ήδη συζητήσει με τον καλλιτέχνη, τον γνωστό και καλό φίλο, τον Μανώλη τον Κονταρό, σε κάποιο κέντρο του Ηρακλείου να κάνω μια εκδήλωση. Να βρεθούμε πάλι. Πολλές και πολλές εκπλήξεις. Μάλιστα, λοιπόν, και με αυτό να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ, Νίκο, για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ και την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή. Δική μας χαρά, δική μας τιμή.